Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα έφτιαξα το αγαπημένο φαγητό μικρών και μεγάλων. Τα μικρά λένε γιουβάρλακος, τα γνωστά γιουβαρλάκια. Πάμε να δούμε πώς τα φτιάχνουμε εμείς. Και με κάποια κολπάκια για να αρέσουν και στα παιδιά. Χρησιμοποιούμε κυμά φρέσκο, μοσχαρίσιο, μόνο. Εγώ μόνο με μοσχαρίσιο. Τριμμένο μαϊντανό. Αν δεν θέλετε να βλέπουν τα παιδιά μέσα πρασινάδα, μαϊντανό, μπορείτε πολύ απλά να ρίξετε αποξηρωμένο δυόσμο. Όπως έχω ρίξει εγώ τώρα, έχω ρίξει και τα δύο. Κρεμμύδι, το οποίο είναι αποξηραμένο, το φτιάχνω μόνη μου. Ούτως ώστε τα παιδιά δεν το βλέπουν, δεν νιώθουν την αίσθηση από το κρεμμύδι ούτε τη μυρωδιά. Οπότε τα τρώνε γιουβαριλάκια με τα μανίας. Ρύζι καρολίνα, το οποίο το έχω πλύνει και το έχω σουρώσει. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και θα ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε αλάτι, όσο σας αρέσει. Εγώ έριξα περίπου ένα κουταλάκι κοφτό, λίγο πιπέρι και λίγο κουρκουμά. Ελαιόλαδο. 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Κουρκουμά, αν θέλετε το βάζετε, αν δεν θέλετε δεν το βάζετε. Εμείς το χρησιμοποιούμε σε όλες τις σούπες και τα γιουβαριλάκια, γενικά στα πιο πολλά φαγητά. Οπότε τώρα αφήνουμε το κουτάλι και πάμε ζυμώνουμε τον κυμά μας κανονικά, όπως κάνουμε κάθε φορά με τα χεράκια μας. Μετά θα το κάνουμε μπαλάκια. Θα τα λευρώσουμε τα μπαλάκια πολύ καλά όμως, ούτως ώστε έτσι να μην διαλύονται στο βράσιμο. Θα ρίξουμε στην κατσαρόλα μας ή στη χύτρα νερό. Έχω ρίξει 1 λίτρο νερό. Θα ρίξουμε λάδι, 4 κουταλιές. Κρεμμύδι, το αποξηραμένο, 1 κύβο λαχανικών. Καρότα. Κουρκουμά, 1 τσιμπιά, δίνει και πολύ ωραίο χρώμα, εκτός ότι είναι και καλό για την υγεία. Πιπέρι μαύρο και αλατάκι. Αλάτι θα το βάλουμε λίγο με προσοχή, γιατί έχουμε βάλει και το ζωμό λαχανικών, τον κύβο λαχανικών, που έχει λίγο αλατάκι. Θα βάλουμε να βράσουν αυτά και όταν αρχίζει να κοχλάζουν, θα ρίξουμε τα γιουβαριλάκια μας που έχουμε πλάσει και είναι πολύ καλά αλευρωμένα. Θα αφήσουμε να βράσει στην κατσαρόλα. Θέλει μέχρι να μαλακώσουν, στη χύτρα θέλουν 10 λεπτά κλεισμένα. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό μας και το σβήσουμε, θα κάνουμε το αυγολέμονο. 2 αυγά καλά χτυπημένα. Χυμά από 1 λεμόνι. Και εδώ 2 κουταλιές κοφτές corn flour που το έχουμε αραιώσει με λίγο νεράκι. Θα το χτυπήσουμε αυτό πολύ καλά. Και μετά θα πάμε στην κατσαρόλα μας και θα πάρουμε το ζωμό και θα το ρίχνουμε λίγο-λίγο. Βλέπετε τα γιουβαριλάκια μου, τα έβρασα 10 λεπτά στη χύτρα. Έχουν πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Γίναν πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται παραπάνω για να μην διαλυθούν. Μέχρι να πέσει η βαλβίδα αυτά βράζουν κι άλλο. Έχουμε το μάτι αναμένο. Θα ρίξουμε το μείγμα με το αυγολέμονο και θα κουνήσουμε απλά την κατσαρόλα μας γύρω-γύρω. Έτσι θα βράσει και το αυγό, το αυγολέμονο, δεν έχουμε φόβο για κάτι. Και επειδή έχει και το corn flour θα πήξει. Είναι έτοιμο το φαγητό μας, να το σερβίρουμε. Αρέσει πάρα πολύ και στους μικρούς και στους μεγάλους, είναι πάρα πολύ ωραίο και για τραπέζι, δεν έχει ζουμιά, νερά. Δεν είναι ένα φαγητό νερόβραστο, πώς να σας το πω. Μας αρέσει έτσι, να είναι κρεμμόδες, να είναι ωραία χυλωμένο, να το κόβεις και να είναι μαλακό μέσα, όχι στόκος. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή, πάρα πολύ εύκολη. Τα αρωματικά και αυτά μπορείτε να τα ρυθμίσετε μετά, πάνω να ρίξει λίγο τριμμένο άνηθο, λίγο λεμονάκι, λίγο μαϊντανό τριμμένο. Ό,τι σας αρέσει. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, Ελλάδα και εξωτερικό, σε νέους και παλιούς συνδρομητές του καναλιού μου, επισκέπτες του καναλιού μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.
Κοιτάξτε τώρα λίγο να δείτε εδώ αυτό που ήθελα να σας πω. Πόσο μαλακά κόβεται. Εγώ με το πιρουνάκι έτσι πολύ ελαφριά που το ακούμπησα. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι σκληρός ο κιμάς. Είτε το βράστη σε κατσαρόλα είτε σε χύτρα. Όσο για το πώς θα αποξηράνετε το κρεμμύδι, κόφτε το με το μαχαιράκι, αφήστε το στον ήλιο 2 μέρες, μετά λίγο στο φούρνο μέχρι να στεγνώσει, ρίξτε λίγο αλατάκι και μετά τρίψτε το και διατηρήστε το σε βάζα. Είναι πανεύκολη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας. Σας αγαπώ.